Onorevole Papadimoulis, un minuto, prego Dimitrios. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Φίτσο, καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα σας διαβάσω μια δήλωση. Δεν υπάρχει θέση για το Ισλάμ στη Σλοβακία. Είναι αδύνατο να υποδεχθεί μουσουλμάνους. Σας θυμίζει κάτι αυτή η δήλωση? Την κάνατε εσείς στη Σλοβακία. Και σας ερωτώ, επιμένετε σε αυτή τη δήλωση? Με αυτό το πνεύμα θα ασκήσετε την Ευρωπαϊκή Προεδρία? Ο κύριος Ρόμπερτ Κάλινακ, Υπουργός Εσωτερικών σας, είπε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ποσοστώσεων για την Υποδοχή των Προσφύγων είναι λάθος. Συμμερίζεστε αυτή την δήλωση? Έτσι θα εργαστείτε ως Προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Στις 2 Οκτωβρίου ο Ούγγρος Πρωθυπουργός, ο κύριος Όρμπαν, έχει εξαγγείλει ένα δημοψήφισμα για να ξυλώσει και να αρνηθεί την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την αντιμετώπιση του προσφυγικού. Ποια είναι η δική σας θέση και το δικό σας σχόλιο? Πώς θα εργαστείτε μέχρι τότε με τον Ούγγρο συνάδελφό σας? Και επίσης, η Κομισιόν έχει παρουσιάσει ένα σχέδιο για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ενοποίησης, με την ολοκλήρωση και του τρίτου πυλώνα, που είναι το πανευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης των τραπεζικών καταθέσεων, που εξυπηρετεί τους Ευρωπαίους πολίτες καταναλωτές και εξασφαλίζει ισοτιμία και ασφάλεια και ευρωπαϊκή ομπρέλα. Ένα κράτος μέλος, η Γερμανία, υπονομεύει και αρνείται αυτή την πρόταση. Εσείς θα είσαστε με την Κομισιόν ή με τη γερμανική κυβέρνηση?